Γιατί έλα από εδώ, δεν τρέπεσε, θα τα βγούμε και εσύ. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε και είμαστε εδώ, έτσι, με αυτά τα υπέροχα παιδιά. Ήρθαμε να σας δείξουμε όργανα, μουσικές και είδαμε ότι και εσείς έχετε πολύ μεγάλο ταλέντο. Σας δείξαμε τραγούδια παραδοσιακά από την περιοχή της Θράκης, της Μακεδονίας. Είδαμε τέσσερα όργανα. Ποια όργανα είδαμε? Το... Ποιο είναι? Πώς είπαμε? Κανονάκι. Να ακούσω δυνατά. Πώς? Κανονάκι. Το... Ούτι. Να ακούσω δυνατά. Ούτι. Κιθάρα. Ναι. Και το άλλο θα το ρωτήσω μετά. Όταν το δείξω. Λοιπόν. Θα πούμε ένα τραγούδι εδώ, γιατί έχουμε και κοινό. Κάνουμε συναυλία αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι η πρώτη συναυλία αυτή. Έτσι, η πρώτη συναυλία. Ποιο τραγούδι θα πούμε? Μήλο Κόκκινο. Ωραία. Το Μήλο Κόκκινο που είναι ένας καλαματιανός χορός από την περιοχή της Μακεδονίας, αλλά χορεύεται και σε όλη την Ελλάδα. Πανελλήνιος, πολύ γνωστός. Εντάξει. Θέλω τραγούδι και χαμόγελο. Όσοι δεν θυμόσαστε τους στίχους, μπορείτε να διαβάσετε, τους γράψαμε και στον πίνακα. Εντάξει, το βλέπετε, Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, γιατί με μάρανε το πικραμένο. Πηγαίνω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω, βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη, τα παραθέρια σου σπεκτοβολούν τη δεύτερη φορά. Κοιτάξτε εκεί, ρωτώ τον Παύλο, πού είναι η κυρά σου, κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει στη βρύση, πάει για να πει νερό και να ποτίσει. Εντάξει, θα ακούσουμε τώρα.